η τρελή είδηση της ημέρας στον φόκου. Έλεγα προηγουμένω ευτυχώ που βρέχει, γιατί υπάρχουν έρευνε εδώ που λένε ότι οι υψηλέ θερμοκρασίε του καλοκαιριού εξαντλούν τον οργανισμό και προκαλούν κακή διάθεση και νεύρα. Αυτά στου άλλου εξέμασαι, εντάξει. Εμεί είμαστε μια χαρά εδώ με το κροτήριό και και μα, τα 12 εκατομμύρια κροτές. Ναι, λέω ότι λένε οι ερευνητέ. Δεν είναι τυχαίο ότι είπε, τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται καλοκαιράκι. Τρελαίνεσαι. Ναι, ναι. ναι. Μυαλό, Σου γυρίζει ναι. το μάτι. Ναι. Υπάρχουν ερευνητέ από την Πενσιλβάνια που κάναν και τη συγκεκριμένη έρευνα. Αμερικανά, οι οποίοι ναι, ναι. ερεύνησαν ναι, ε, σε καταστήματα. Ναι. Όταν λέει είχαν εκείνε τι μέρε την υψηλότερη θερμοκρασία, ναι. Είχαν 50%, 50 ε, περισσότερε πιθανότητε να είναι κακοδιάθετοι όταν εξυπηρετούν. Βέβαια. Πάντω, αυτό το, αυτό το σοβαρά είναι επιστημονικά ε, διαπιστωμένο στα αυτοκίνητα και στην οδήγηση. Πριν μπει ο κλιματισμό στα αυτοκίνητα στη ζωή μα, ναι. το λέγανε επιστήμονε ότι τότε που ο κλιματισμό στα αυτοκίνητα ήταν είδο πολυτελεία. Έλεγε, έλεγαν οι επιστήμονε ότι όταν δεν έχει ερκοντήσιο και ζεσταίνεσαι μέσα, είσαι πιο ανυπόμονο, πιο νευρικό, πιο επιθετικό στην οδήγησή σου. Α, να, έτσι εξηγείται, κατάλαβε.